Να βάλουμε μια πινακίδα να μην υπάρχει κυκλοφορία. Εδώ μέσα να μην έχει κυκλοφορία εδώ μέσα. Ναι, γιατί είναι πολύ πιο. Ναι, να έχουν, κοίταξε, πιο όλα γύρω όμως. Δεν γίνεται γι' αυτό. Το ρεύμα θα έρθουν με τα σηματική και θα πάει πέρα. Πώς θα το κάνει. Κοιτάγανε και είχε κοπεί. Είχε κοπεί ήδη το. Από το πρωί του είχαμε ξάξει, κοίτα εδώ τώρα το δίκιο μηχανικός. Τώρα έμεναν τα τσιμέντα οι πέτρες. Εδώ κοίτα να δεις πως φύγει, κάθονται μέσα τους. Είπαμε να φύγει. Κοίτα πως γλιστράει. Αυτό φεύγει τώρα. Ναι, εκεί πέρα, εκεί μέσα. Αυτό εδώ, από το λατάκι. Α, η κοπή τελείωσε να το. Και κάτι. Εγώ έχω πάρει 4 αυτοκίνητα από το πρωί με τα ντουλάπες και τα πράγματα του σπίτι. Να τώρα δεν περνάμε στα βρω τίποτα. Ανέβα πάνω. Κοίτα να δεις πώς πρόκειται να φύγει κατευθείαν όπως έχει γίνει εκεί μέσα. Να δεις αυτό τώρα κάτω μέσα και το φέρουμε ξέσυγμα και κουρδεύουμε τον εαυτό μας. Εδώ έχει πάρει η εκκλησία, φαίνεται από εδώ, τα σπίτια όλα εδώ πέρα, όλα τελείωσαν. Τι θα κάνετε τώρα αυτή τη στιγμή? Τώρα θα κλείσουμε την πρόσβαση από εδώ, έτσι ώστε να μην αποκλειστούν αμάξια σε περίπτωση που έχουμε εξέλιξη του φαινομένου σε χειρότερη μορφή. Άμεσα τι μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει κάτι? Τίποτα. Άμεσα δεν μπορούμε. Παίρνουμε ως πολιτική προστασία. Θα κοινώσουμε τον οικισμό. Προέχει η ασφάλεια των πολιτών αυτή τη στιγμή. Σαφώς. Υπάρχει εντολή, έχει φύγει εντολή από τον Δήμαρχο να κοινωθεί στην αστυνομία, να κοινωθεί ο οικισμός. Έχουμε σε επιφυλακή όλα τα μηχανήματα και θα αποκλείσουμε τον οικισμό. Έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν στο επικίνδυνα σημεία ή κάτι. Από την πλατεία λοιπόν και πάνω, τέρμα το ρομποτό. Και κάτω από την πλατεία. Και κάτω. Και κάτω από την πλατεία. Μάλιστα. Το φαινόμενο όπως είδατε και εσείς είναι έντονο αυτή τη στιγμή. Είναι σε έξαρση. Σήμερα είναι σε έξαρση. Μάλιστα. Το παρακολουθούμε. Αυτή τη στιγμή μόνο σε θέματα πολιτικής προστασίας μπορούμε να παρέμβουμε. Οι συνθήκες είναι μόνιμες. Ναι, τι να κάνουμε, θα την πιέσουμε και σαν Δήμο. Υπάρχει μεγάλη επικίνδυνοτητα. Δεν είναι άδειο για μια ώρα. Αλλά τώρα δεν μπορούσα να τα αφήσω ανοιχτό. Έτσι όπως είναι, έχουν τεντώσει όλα και πιο κάτω έχει κοπεί. Έχει 4 μέτρα αυτή σοβαρή. Δεν μπορούσαν τώρα, εντάξει. Γίνεται πολύ πράγμα. Από εδώ το πάνω μέρος δεν έχει κοπεί τελείως, έτσι. Δεν έμεινε τίποτα. Δεν έχει πουθενά πρόσβαση. Όχι, όχι. Εκεί κοντά που ήταν οι πηγές, που ήταν η γεώτρηση, έχει ξεγυμνωθεί τελείως. Ναι, το κοιτάξτε, φαίνεται. Α, έχει κοπεί, ναι. Ναι, έχει καινούριο ρήγμα πάνω, πιο ψηλά. Όχι, είναι πού να πάει, σήμερα τελειώσει. Σήμερα το τελειώσει. Όλο αυτός, όμως, θα κατέβει κάτω, όπως φαίνεται. Κέρδισε.
ακούμε ότι τρίζουν αυτή τη στιγμή όλα τα τζάμια και όλο το κύμα φεύγει στιγμή προς στιγμή τώρα. Ακούγονται τα τριξίματα. Και το έφαγε η Βούλια τώρα. Έτσι είναι, του σπίτι του Πατρικού. Πέρασαν 4 γενιές των γενιών. Πότε εννοείς. Τέτοια κατολίση δεν έγινε ποτέ. Παλιά ήταν μέσα εδώ. Το 1963 που ξεκίνησε. Η πρώτη κατολίση που ξεκίνησε ήταν και πάνω. Μόνο. Η πρώτη φορά. Έτσι γίνεται πρώτη φορά. Πρώτη φορά έγινε. Εγώ δεν έφυγα ποτέ από το χωριό. Είμαι μόνιμο στο ρομποτό. Είχα τη φορτοδυτική συγγενή. Μια ζωή. Λοιπόν. Η πρώτη καθολίση έγινε το 63. Έγινε όταν λέμε καθολίση κάποια ρήγματάκια σε σπίτια λίγα. Λοιπόν, τότε ήταν μια πρόνοια, βότισε λίγο το χωριό, δεν ξανά έγινε. Το 79 είχε καθίσει σε ένα σημείο και εδώ πάνω πίσω από το δικό μου, είχε έρθει ένας τείχος κάτι, βρήκε τσλάω σπίτι. Είχαν έρθει στο κοινό, καλά να έρθει το σπίτι. Λοιπόν, μην είπα να πάω αλλού. Το σχολείο το κλείσαμε. Αυτό εδώ και δύο χρόνια έδειξε αυτό το πράγμα. Α, και ήρθαν οι γεωλόγοι και είπαν να κάνουμε τα σάλια, μπίχτες, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο. Δοντάκια, δώσε κανένα δόντι άμα πάτησε και εσώ. Όλα με το βάρο. Κάτσε εδώ, μην είμαστε εδώ. Κάτσε στιγμή από εδώ. Γιατί νομίζω.